Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα, Γαβριέλα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι από την Πάφο και καλή εβδομάδα. Όπως βλέπετε, δεν είμαι μόνος μου. Μαζί μου είναι ένας εκλεκτός φίλος, ένας πραγματικός αγωνιστής της ζωής. Όμως, πρωτού πάμε σε αυτόν, στον Πέτρο Στυλιανού Πόλο, να μου επιτρέψετε να κάνουμε μια εισαγωγή για ένα παιδικό συναπάντημα το οποίο είχαμε χθες το απόγευμα στην Κισόνεργα και το οποίο οργάνωσε ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου. Μια εκδήλωση, Γαβριέλα, η οποία στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην μεγάλη επιθυμία των παιδιών να διασκεδάσουν, να χαρούν, να βγουν από το σπίτι σε αυτές τις δύσκολες μέρες, τις οποίες διανύουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Και βεβαίως, για να πετύχει αυτή η εκδήλωση, όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα τα οποία παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή, χρειάστηκε η προσπάθεια δεκάδων εθελοντών. Ήταν μια πραγματικά πολύ οργανωμένη εκδήλωση. Υπήρχαν παιχνίδια, φουσκωτά, face painting, διάφορες χειροτεχνίες, επίδειξη αθλημάτων όπως του αθλήματος της πεδόσφαιρας. Παρουσιαστής ήταν ο γνωστός ηθοποιός Κώστας Σχοινιού και ο Σοφοκλής Κασκαούνιας. Και βεβαίως αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και κυρίως στον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων, τον κύριο Ανδρέα Μιχαήλ, για όλη αυτή την εκδήλωση που αν μη τι άλλο δίνει και έτσι κάποια μηνύματα, Γαβριέλα, ότι εν ώψη του καλοκαιριού μπορούμε πλέον να αισιοδοξούμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Μιας όμως και μιλάμε για εθελοντισμό, να περάσουμε αμέσως στον Πέτρο, ο οποίος είναι ένας εθελοντής της ζωής. Μέσα από τη δράση του ως πρώην καρκινοπαθής και νυν ποδηλάτης, ποδηλάτης συχνά τρέχει σε μαραθώνιους και συγκεντρώνει μαζί με την ομάδα του χρήματα τα οποία διατίθενται για καλό σκοπό. Ο Πέτρος και η ομάδα του οργανώνουν μια πολύ όμορφη εκδήλωση για να στηριχθεί ένα κοριτσάκι από την Πάφο, το οποίο όμως φέτος υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτή την εκδήλωση. Θα στηρίξουν και δύο μικρά παιδιά τα οποία περνούν και τα ίδια το δικό τους γολγό. Θα να δώσω τον λόγο στον Πέτρο. Πέτρο, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι ακριβώς προγραμματίζετε? Αυτή τη φορά διοργανώνουμε κάτι διαφορετικό. Αποδηλατήσω εγώ κάθε γωνιά της Κύπρου. Κάθε τηλεφώνημα που θα έχω από οποιαδήποτε εταιρεία, είτε είναι στην Αμόχωστο, είτε στη Λάρνακα, οπουδήποτε θα πάω με το ποδήλατο να πάρω τα λεφτά για να βοηθήσουμε την μικρή Ευελίνα Παπαντονίου που δίνει ένα μεγάλο αγώνα. Έχει τρεις όγκους στον εγκέφαλο, πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα και μας έχουν ζητήσει τη βοήθειά μας. Εμείς όπως πάντα είμαστε εδώ για αυτά τα παιδάκια. Εγώ έχω παλέψει στον καρκίνο και ξέρω τι σημαίνει να παλεύεις με αυτήν την αρρώστια. Το ξεχωριστό αυτή τη φορά είναι ότι πραγματικά ο μικρός Λούκας, οι δύο μικροί μας ήρωες, ο Λούκας και ο Ηράκλης, θέλουν να είναι μαζί μας στα σημεία εκεί που θα φτάνουμε. Θα προσπαθήσουν τα περισσότερα να είναι εκεί, γιατί θέλουν να στείλουν το δικό τους μήνυμα ότι εκεί, μέσα στο παιδογκολογικό, μέσα στο Μακάριον, εκεί που παλέψαμε και εμείς με αυτήν την αρρώστια, να αναπτύξουν τις φιλίες. Ο Λούκας και ο Ηράκλης δεν μπορούν να φανταστούν αύριο να μην έχουν την Ευελίνα κοντά τους να παίζουν όπως έχουν συνηθίσει. Μου έχουν δηλώσει τα παιδάκια ότι με μεγάλη τους χαρά και ήδη οι γονείς τους θέλουν να βοηθήσουν για να μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό να φύγει αμέσως η Ευελίνα, πάει στο εξωτερικό να χειρουργηθεί. Και ελπίζουν και θα προσεύχονται καθημερινά να γιάνει το μωράκι να έρθει κοντά τους. Αντιλαμβάνομαι, Πέτρο, ότι κάθε τέτοια προσπάθεια, κάθε μικρός ήρωας, όπως τον Ηράκλη, όπως τον Ανδρέα, όπως την Ευελίνα, δίνει τη δυνατότητα και στην ίδια την κοινωνία. Εγώ θέλω να, εκτός από το τι νιώθεις εσύ για την προσφορά, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι και η ίδια η κοινωνία, ήδη οι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν, είναι καλό να το κάνουν, γιατί μέσα από αυτή την διαδικασία και ήδη κατά κάποιο τρόπο εξαγνίζονται, γιατί είναι πιο ωφέλιμοι για τον διπλανό που σήμερα είναι ένα ενδεχομένως ξένος. Αύριο μπορεί να είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Ναι, Μαρία μου, όπως τα λέεις είναι. Εγώ αυτή μου την προσπάθεια, αν κάνω ένα κάλεσμα αγάπης να πω, με το σύνθημά μας ότι ξεκινάει με το σύστημα έναν ποδήλατο, μία ομάδα εθελοντική που αυτή τη φορά έχει μεγαλώσει, δεν είναι μόνο ο Γλάφκος Γλάφκου, ήρθαν και άλλοι άνθρωποι που θέλουν να μας στηρίξουν. Δύο μικροί ήρωες, για να αγκαλιάσουμε αυτή τη μικρή
Ευελίνα Παπαντονίου, η οποία μένει στον Άγιο Αθανάσιο. Είναι από την Πάφων, αλλά κατοικεί στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού. Έχει καιρό που δίνει μάχη. Η οικογένεια πραγματικά οικονομικά είναι χάλια και δεν μπορούσα να αρνηθώ, παρόλο που σε λίγες μέρες παντρεύω την κόρη μου, θα δώσω και αυτή τη μάχη και ελπίζω ο κόσμος ότι όπως πάντα θα με αγκαλιάσει, γιατί πραγματικά και ψεύδι στο μαρκίδιο και όπου κάναμε εκδήλωση η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και κυρίως εσάς. Το κανάλι σας, Μάριε, με στηρίζεις πάντα και σε αγαπώ και εσένα και το κανάλι, το Σίγμα είναι πάντα δίπλα μου. Το λέω για να τα ακούσει και όλος ο κόσμος της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Θα καλέσουμε και τον Γλαύκο στην παρέα μας να μας εξηγήσει λίγο το διαδικαστικό, το οργανωτικό κομμάτι, Γαβριέλα, γιατί είναι σημαντικό να στείλουμε και το μήνυμα ότι το πώς γίνεται η εκδήλωση, αλλά και το πώς γίνεται η διαχείριση των χρημάτων, γιατί σε τέτοιες προσπάθειες, σε τέτοιους εράνους, σε τέτοιες συλλογές χρημάτων, καλός ή κακός, εγώ λέω και καλός και κακός, υπάρχει πάντα μια κακή υποψία. Πρέπει να είναι όλα ξεκάθαρα. Δέχεστε τηλεφωνήματα ως οργανωτική επιτροπή και πάτε σε συγκεκριμένα σημεία αφού καθοριστεί προηγουμένως ένα πρόγραμμα. Μοιράσκουν και με τους συνδεθειάτες πώς ακριβώς γίνεται όλο αυτό για να ξέρει και ο κόσμος πού μπορεί να τηλεφωνήσει, τι πρέπει να κάνει για να συνεισφέρει για τη στήριξη του. Τη Ευελίνα Παπαντονίου αυτή τη φορά. Καλημέρα και από μένα. Το οργανωτικό κομμάτι είναι το δύσκολο κομμάτι της ποδηλασίας. Ο Πέτρος ποδηλατεί στα σημεία που αποφασίσουμε και δημιουργούμε ένα πρόγραμμα της ΕΑΗ. Είχε αυτή την εβδομάδα στα βούλια ότι θα ποδηλατήσουμε και θα συμβάσουμε. Γίνονται τα σημεία, μας καλεί ο κόσμος, μας στέλνει μηνύματα, συνεργάζεται μαζί μας γιατί έχουμε δημιουργήσει αρκετές εκδηλώσεις, έχουμε καταφέρει να βοηθήσουμε αρκετά μωρά. Πάντα είμαστε δίπλα σε όποιον παιδί μωρών έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν διηγίζουμε τον προσωπικό μας χρόνο. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Το οργανωτικό κομμάτι είναι το κομμάτι αυτό το οποίο μπαίνει το πρόγραμμα κάτω, πόλη από πόλη, σημείο σε σημείο. Και βγάζουμε μια ποδηλασία αγάπης κάθε φορά, κάθε Σαββατοκυριακό, ενώ συνήθως που δεν έχουμε κι εμείς τη δουλειά μας. Και μαζεύονται τα χρήματα, τα πάντα να διακρίνονται και αποδείξεις. Τα πάντα. Ναι, πάντα προχωρούμε σε εράνους οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι από την επαρχιακή διοίκηση. Παίρνουμε τον αριθμό και το δίδουμε και στα άτομα που μας δίνουν τα χρήματα. Όλα τα χρήματα καταδίδονται στους αδειοδοτημένους λογαριασμούς τραπεζικούς που είναι εγκριμένοι και η διαδικασία ακολουθεί. Υπάρχει φάκελος, υπάρχουν. Τα πάντα είναι δεδομένα, δεν υπάρχει κάποιο. Όχι, αυτή θα είναι πανκύπρια. Ναι. Δεν μπορεί κάποιο να σα βρει. Και ολοκληρώνουμε, Μαρία μου. Και να ολοκληρώσουμε και με αυτό. Κάποιο που μα βλέπει τώρα αυτή τη στιγμή από τη Λάρνακα ή από το Παραλίμνη και θέλει να στηρίξει τη μικρή Ευελίνα, η οποία είπαμε είναι από την Πάφο, ζει στη Λεμεσό και η οικογένεια έχει μεγάλη ανάγκη για οικονομική στήριξη. Πού μπορεί να σα βρει κάποιο που ενδιαφέρεται. Σίγουρα ο πρώτο βασικό. Τρόπος που μπορεί να μας βρει είναι μέσω του διαδικτύου του Facebook μας. Όμως, ίσως δημιουργήσουμε και μια ιστοσελίδα, ένα group στο Facebook, το οποίο θα είναι ειδικά για αυτόν τον σκοπό, για άμεσα να μπορεί να μας στέλνει κάποιο μήνυμα για να μπει στο πρόγραμμα, να έρθουμε σε επαφή μαζί του, να δώσει τα χρήματα και να πάει για καλό σκοπό. Σας ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε. Καπρέλα, μου ευχαριστούμε για την δυνατότητα. Εμείς ευχαριστούμε για όλη την προσπάθεια. Να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ομάδας του Πέτρου Σιλιανού Πόλου. Το πάνω γιατί πραγματικά αυτές οι ποδηλασίες στο τέλος της ημέρας στηρίζουν επί της ουσίας οικογένειες οι οποίες έχουν μεγάλη ανάγκη. Έχεις δίκιο, είμαστε σίγουροι ότι ακόμα μια φορά ο κόσμος θα στηρίξει την όλη προσπάθεια. Καλή συνέχεια και στους τρεις σας.